Υπάρχει απάντησή να καλησπερίσουμε και τον κύριο Θεοδωρόπουλο που έχουμε μαζί μας, τον κύριο Ανδρέα Θεοδωρόπουλο. Πάμε λοιπόν, γιατί υπάρχει μία εξέλιξη που αφορά το κατηγορητήριο. Μισό λεπτά, γιατί έχουμε μία εξέλιξη τελευταία στιγμή. Πάμε λοιπόν σε εξέλιξη τελευταία στιγμή. Έχουμε τον Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, τον γνωστό δικηγόρο. Κύριε Θεοδωρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καμπούρη. Η εξέλιξη από νομικούς κύκλους που εκφράζω ως ποινικολόγος, γνωρίζοντας και τον κύριο Απόστολο Λύτρα και όχι έχοντας και τις καλύτερες σχέσεις, αλλά είναι ότι μπορεί να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από την ανακρίτρια που ή θα διοριστεί καινούργια ύστερα από το πειθαρχικό έλεγχο που θα ασκηθεί στην κυρία Σαλάπα, η οποία είναι 18η ανακρίτρια, και θα αναβαθμιστεί η κατηγορία ύστερα από την κατάθεση του θύματος της παθούσης της κυρίας συναδέρφου μου, της Σοφίας Πολυζωγοπούλου. Αυτή είναι η νέα εξέλιξη. Να γράψουμε παρακαλώ τελευταία εξέλιξη, σοκ πραγματικά στην υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Αυτό το οποίο μας λέτε είναι ότι αλλάζει η ανακρίτρια και θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο, αυτό μας λέτε κύριε Θεοδωρόπουλε. Βεβαίως, και εγώ δεν χαίρομαι με αυτή την κατάσταση, παρότι είναι δύο συνάδελφοί μου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μία είναι η παππούσα και εκεί πρέπει να δείξουμε το βάρος μας. Το δεύτερο όμως είναι ότι και για οποιοδήποτε λόγο ο συνάδελφός μου, ο κύριος Λύτρας, προχώρησε σε αυτή την αποτρόπαια πράξη καταδικαστέα, η οποία μπορεί κάποιος άνθρωπος να μας φέρει σε αυτή την κατάσταση και να μας αναγκάσει. Αλλά πείτε, μας είπατε ότι αναβαθμίζεται, πάει να γίνει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Αυτό σκοπεύει, αυτό κύριε Καμπούρη, πρόεδρε του Λαϊκού Ορθού Συναγερμού, αυτή τη στιγμή σκοπεύει και στοχεύει ο Άριος Πάγος να αναβαθμιστεί η κατηγορία για να υπάρξει Άρα ισότητα. Άρα στην προφυλάκηση, αυτό θέλω να πούμε. Για να μπορεί να υπάρξει προφυλάκηση, να υπάρξει ισότητα μεταξύ της μεταχείρισης των δραστών της ενδοοικογενειακής βίας, για να μην λέει η κοινή γνώμη, για να μην λέει η κοινωνία ότι αν ήταν ο Γιάννης, ο Γιώργος, ο Φίλιππος, ο Φουκαράς, ο οποιοσδήποτε, και είχε κακοποιήσει με τόσο βάναυσο τρόπο την σύζυγό του, θα ήταν αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Βεβαίως, Μισό λεπτό, μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Να μην λέει η κοινωνία. Θα προσαρμοστεί η ένομη τάξη μιας χώρας στο τι θα λέει η κοινωνία. Δεν καταλαβαίνω. Είναι νορμάλ αυτό το πράγμα, είναι κανονικό. Κύριε Καραγιάννη, ότι πρέπει να υπάρξει η νόμη να είναι ίση ενώπιον όλων. Δεν μπορεί, λέει, όχι ο κόσμος και οι νομικοί κύκλοι και οι δικαστές, για να κάνουν την παρέμβασή τους αυτή, θεωρούν ότι η κυρία ανακρίτρια και ο κύριος εισαγγελέας δεν έδωσε το βάρος που έπρεπε το νομικό στην κατάθεση της παθούσης, η οποία είδατε ότι έλεγε ότι κατάπινε τα αίματά της, ότι υπήρχε περίπτωση να πνιγεί, ότι είχε κακοποιηθεί βάναυσα από το σύζυγό της. Αυτό λοιπόν το θεώρησε η δικαιοσύνη ως βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Τώρα, εάν υπάρχει παρελθόν σε αυτές τις πράξεις του δράστου της περίπτωσης αυτής, είναι επιβαρυντική περίπτωση και πρέπει η δικαιοσύνη με νέα της μεταχείριση του δράστη να αποφανθεί εάν θα προφυλακιστεί όχι. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις να αναβαθμίζεται και θα σας πω μία κύριε Καμπούρη που έχω αναλάβει παλαιότερα, πρόσφατα βέβαια, του ιερέως ο οποίος απέρριψε βιτριόλι ενώπιον 7 Μητροπολιτών, το ξέρει ο κύριος Καραγιάννης, θεωρήθηκε ως βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη η πράξη του και ύστερα αναβαθμίστηκε από την κυρία ανακρίτρια ως απόπειρα ανθρωποκτονίας. Άρα έχουμε νομολογία. Εντάξει, εκεί πέρα όμως προσέξτε, εκεί υπήρχε, δηλαδή εκεί ήταν επισκοπό, τα ξέρει πολύ καλά ο Θεοδωρόπουλος, ο άνθρωπος αυτός, ο παπάς πήγε επί τούτου να κάνει, να τελέσει μια πράξη κτλ. Και το υγρό το οποίο χρησιμοποιεί παίζει όλο και το υλικό κτλ. Εγώ απλά εκφράζω κάποιες απορίες, γιατί είδα δύο έγκριτους νομικούς και σήμερα βλέπω τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ένα εξίσου έγκριτο νομικό. Είδα και τον κύριο Δημητρακόπουλο χτες και τον κύριο Κούγια το πρωί, οι οποίοι ουσιαστικά δικαιολογούν τη στάση της αποφυλακίσεως του, της μη μάλλον προσωρινής κρατήσεως του Λύτρα, και κατηγορούν και ψέχουν τον Άριο Πάγο. Υπάρχουν όμως και νομικοί. Σε αυτό για το ρεπορτάζ και να μας πεις τη γνώμη του κύριου Θεοδωρόπουλος. Στην κατάθεση της η κυρία Πολυζωγοπούλου είπε ότι στο παρελθόν ο σύζυγός της δεν είχε ανάλογη συμπεριφορά. Υπήρχε μεν ένταση μεταξύ τους κατά καιρούς και μάλιστα
τον Οκτώβριο του είχε ζητήσει να χωρίσουν, αν και ήταν δύσκολος χαρακτήρας, είπε, δεν ήταν βίαιος. Αυτό, κύριε Θεοδωρόπουλε, μπορεί να παίξει ρόλο, γιατί αναφέρεται στην κατάθεση της συζύγου. Κοιτάξτε, μπορεί να παίξει ρόλο στο να μην προφυλακιστεί ο κύριος Λύτρας. Γιατί η κυρία Πολυζογοπούλου σήμερα πήγε και έβαλε το panic button στην εφαρμογή της. Το άκουσα το ερώτημά σας και είναι ορθό. Είναι ορθό το ερώτημά σας. Απλά θα σας πω το εξής. Υπήρχε και καταγγελία το 2017 από την πρώην σύζυγό του. Η οποία την απέσυρε βέβαια. Η οποία αργότερα... Την απέσυρε. Υπήρξε όμως καταγγελία αδιαφεσβήτητη. Τώρα, ναι, αλλά είναι τώρα στους μάρτυρες υπερασπίσεως η επιβαρυντική, κυρία Λεμονή, η κατάσταση ποια είναι, η επιβαρυντική περίσταση του νόμου, ότι θέλησε να ομολογήσει την πράξη του εν λόγω συνάδελφος, ύστερα από την κατάθεση που έδωσε στην ανακρίτρια η παθούσα. Στην αρχή θυμάστε ότι έλεγε ότι έπεσε από τη σκάλα. Ναι. Αν ο γιατρός αυτός λοιπόν δεν διαπίστωνε την κακοποίηση, από ό,τι φάνηκε, κύριε Θεοδωρόπουλε, δεν την διαπίστωσε ο γιατρός. Το κατήγγειλε η ίδια στο γιατρό όταν πήγε να εξετάσει. Σωστά. Εκεί είναι η διαφορά. Σωστά. Το έγραψε ότι την έχει, είδε τα τραύματα ο γιατρός και εκεί τη ρώτησε αν είναι κακοποιημένη. Ναι, που έγραψε λοιπόν ότι είναι κακοποιημένη. Βέβαια, φοβήθηκε για την κατάσταση της υγείας της. Αυτό το θέμα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο... Όλα αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η τελευταία εξέλιξη η οποία μας λέτε ότι όλα δείχνουν ότι υπάρχει αναβάθμιση της κατηγορίας και ότι υπάρχει ο κίνδυνος για τον ίδιο να προφυλακιστεί. Αυτό μας λέτε. Αυτό επιδιώκει ο Άριος Πάγος με τις παρεμβάσεις του και θέλει ταχύτατα οι διαδικασίες να κυλήσουν για να μπορέσει ή άλλη ανακρίτρια να αναλάβει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ή μάλιστα, να μπορέσει η ίδια με νέα συμπληρωματική κατάθεση της παθούσης λόγω του νέου νόμου του κ. Φλωρίδη που είναι αυτεπάγγελτη η δίωξη για ενδοοικογενειακή βία και αντιλαμβάνεστε ότι η ποινή και η προφυλάκηση είναι το μέτρο το οποίο θα μπορεί να ισχύει για να είναι το θύμα ήσυχο, ήρεμο και ασφαλές όταν ο θήτης είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να υποπέσει και άλλη φορά στο ίδιο αδίκημα, θα μπορέσει λοιπόν να αναβαθμιστεί η κατηγορία και εκ νέου να κριθεί από τη δικαιοσύνη. Αυτή είναι... Το περίεργο, ακούστε τη δικαιοσύνη. Και ίσως είναι και σημαντικό ότι η ίδια από ό,τι φαίνεται έχει ζητήσει και αστυνομική προστασία και υπάρχει περιπολικό έξω το σπίτι. Υπήρξε αυτή η πληροφορία. Υπήρξε περιπολικό που την πήγε στον ιατροδικαστή. Φεύγοντας από το νοσοκομείο, είπε ότι φοβάται στον αστυνομικό που ήταν εκεί και υπήρξε περιπολικό, όταν πήγε σπίτι ήδη ήταν εκεί το περιπολικό, το οποίο μάλιστα την επόμενη μέρα την μετέφερε και στον ιατροδικαστή. Εγώ έφυγα, άρα, κυρία... Άρα φύγει περιπολικό γιατί φοβάται ήδη για τη ζωή της, σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Ναι, Μα σήμερα πήγε, επικοινώνησε από χθες με το αστυνομικό τμήμα στην Ομόνια, το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα το πρωί πήγε και εγκατέστησε και το κουμπί πανικού. Το panic button, είχε το μπουτόν του συναγερμού που μπορούσε δεν να καλέσει να πάρει τη στιγμή. Δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει, της το πήρε, δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει. Κάτι το τελευταίο μόνο, κύριε Καμπούρη, ότι εγώ εύχομαι στον συνάδελφό μου να τον πρώτα απ' όλα να του συγχωρέσει ο Θεός την πράξη του αυτή, διότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να ήμασταν στη θέση του. Βέβαια, μπορούμε να συγκρατηθούμε, διότι η εμπειρία της ζωής λέει ότι κανείς δεν πρέπει να κουμπάει το χέρι του σε κανέναν άνθρωπο. Για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη και η αστυνομία και πρέπει οι νόμοι να λειτουργήσουν και να εφαρμοστούν. Εγώ εύχομαι λοιπόν και να θεραπευτεί αν έχει κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα και να μην το ξανακάνει άλλη φορά, διότι είναι το παράδειγμα ο δικηγόρος εις την κοινωνία και πρέπει να υπερασπιζόμαστε τους αθώους και βάλω τους πολίτες. Πριν κλείσουμε ένα ερώτημα, υπάρχει ενδεχόμενο να του πάρουν την άδεια τη δικηγορική για το δικηγορικό σύλλογο? Έχει ασκηθεί αυτεπάγγελτη, νομίζω, πειθαρχική δίωξη από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος έδωσε εντολή στον κύριο Ζήση Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι ο εκείνος που του αρμόδιος για τα πειθαρχικά. Υπάρχει βεβαίως για κακουργηματική πράξη, αφαιρείται και η άδεια η δικηγορική από τον δικηγόρο συνάδελφο, ο οποίος έχει τελέσει, βέβαια με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση,
έχει τελέσει τέτοιου είδους αδικήματα τα οποία είναι ενάντια στη λειτουργία και τη φύση του, του δικηγορικού επαγγελματός. Κύριε Θεοδωρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την επιτυχία. Αν επιτρέπετε ένα σχόλιο, αυτή η υπόθεση έχει, όσο φρικώδης και να είναι, μας έχει προκαλέσει φρίκη και θλίψη, κάνει όμως ένα καλό, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Εκπαιδεύει τον κάθε έναν κακοποιητή στο μέλλον να προσέχει δις και τρεις προτού απλώσει χέρι. Γιατί βλέπει το τι παθαίνει, την καταστροφή. Για 10 λεπτά, 20, 30, μια ώρα, δεν ξέρω πόσο κράτησε το ξύλο του πυγμάχου δικηγόρου, καταστρέφεται όλη του η ζωή. Οικονομικά, κοινωνικά, επαγγελματικά. Αυτό να γίνει μάθημα στους επόμενους επίδοξους κακοποιητές. Πάμε μισό λεπτό, γιατί έχουμε αφήσει στη μέση, θα το δούμε μετά το κολαγόνο μας, έχουμε αφήσει στη μέση τι ακριβώς έχει γίνει με τη Ζήνα την Κουτσελίνη. Ξαναλέμε, υπήρχαν αντιδράσεις. Είδαμε που βγήκε ο Γιώργος Ολιάγκας και στην ουσία κατηγόρησε τη Ζήνα Κουτσελίνη ότι έκανε προσπάθεια χθες να ξεπλύνει τον δικηγόρο, τον κύριο Λίτα.